Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Να σοβαρευτούμε λίγο. Αν λίγο, και. Λίγο. Ναι, λίγο, λίγο. Γιατί η καλεσμένη είναι αγαπημένη σου. Είναι αγαπημένη μου, τους αγαπώ πολύ. Είναι κάλλιστα άνθρωποι που μπορούσαν να σχολιάσουν αυτό το βίντεο και να γελάμε επί ώρες, αλλά δεν θα το κάνουμε. Θα επικεντρωθούμε εκπαιδευτικά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κανέλα Χρήστο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και τον κύριο Λιανέρη Μαρίνο. Καλώς ήρθατε. Είστε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακριβώς. Ωραία. Οπότε θα μιλήσουμε για τις πανελλήνιες, μιας και έρχονται σιγά σιγά. Έρχεται το καλοκαίρι, αλλά έρχονται και οι πανελλήνιες. Εγώ έχω την απορία αν υπάρχουν ακόμα με πανελλήνιες. Γιατί με τις αλλαγές αυτές που έχουν γίνει, έχω χάσει τον μπούσουλα εγώ προσωπικά. Εγώ θυμάμαι όταν έδινα πανελλήνιες ήταν πάρα πολλά τα μαθήματα. Τώρα τι έχει αλλάξει όλο αυτό το σύστημα. Τώρα έχουμε επιστρέψει στο σύστημα των δεσμών. Ουσιαστικά αυτό που έδωσα και εγώ δηλαδή, φανταστείτε. Ναι, έχουμε ένα κύκλο, μια κυκλική διαδικασία όπου πειραματισμοί πάνω σε πειραματισμούς, πειραματισμοί σε πειραματισμούς και φτάνουμε εδώ πάλι δηλαδή στα ίδια, ένα φαύλο κύκλο έχουμε και γυρίζουμε πάλι στις ίδιες διαδικασίες. Ναι, αλλά πόσα μαθήματα δίνουν τώρα οι μαθητές? Δίνουν 4 μαθήματα. 4. 4 δίνουν τώρα και 4 θα εξακολουθήσουν να δίνουν και με, το καινούργιο, με τις αλλαγές τις καινούργιες που έχουν επιτυχθεί. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Λοιπόν, το πιο σημαντικό που έχει γίνει και προς την καλή κατεύθυνση, στην κατεύθυνση είναι ότι πλέον έχουμε πολλές ώρες διδακτικές στα μαθήματα τα οποία δίνουν τα παιδιά στο τέλος της Πανελλήνιας. Δηλαδή, στη γάμα ηλικίου έχουμε πλέον στα 4 μαθήματα που θα δώσουν, συνολικά τα παιδιά κάνουν περίπου 24 ώρες συν μία ώρα επιπλέον για κάθε μάθημα, από τα 3 μαθήματα που δίνουν, με τον καθηγητή που τους κάνει στο σχολείο. Σαν μάθημα βοηθητικό, ας πούμε, μία ώρα παραπάνω. Εμείς ξέραμε μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, όλοι γνώριζαν ότι τα παιδιά στη γάμα ηλικίου ασχολούνται μόνο με τα μαθήματα τα οποία θα δώσουν. Επιτέλους λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια, αποφασίσαν ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και στο σχολείο. Οπότε τι έγινε, άφησαν τα μαθήματα τα οποία θα δώσουν τα παιδιά, έβαλαν πάρα πολλές ώρες αυτά πάνω, δηλαδή 6 ώρες για κάθε μάθημα, και συμπληρώνουν με άλλες 8 ώρες όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που ουσιαστικά είναι μετά μένει ένα μάθημα επιλογής, το οποίο είναι για 2 ώρες, η γυμναστική που είναι και αυτή 2 ώρων, μετά έχουμε 2 ώρες γυμναστική, 2 ώρες το μάθημα επιλογής και τα 3 ώρες του προσανατολισμού, ναι, αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι είναι θετικές οι αλλαγές αυτές ή μπορεί να προκύψουν και κάποια προβλήματα? Σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι αλλαγές είναι θετικές, γιατί ανταποκρίθηκαν σε ένα πάγιο αίτημα γονέων, μαθητών τόσα χρόνια που βασανίζονταν, ας πούμε, στη θεωρητική κατεύθυνση με τα μαθηματικά και τη φυσική, για ποιο λόγο. Φυσικά τώρα υπάρχουν και οι γκρίνιες όπως υπάρχουν παντού. Δηλαδή σε ένα καλό σύστημα, μια καλή κατεύθυνση αυτή που έχει γίνει. Μια τέτοια γκρίνια είναι για το γεγονός ότι έχει αυξηθεί αρκετά η ύλη των μαθημάτων. Οπότε, αυτό που πολλοί υποστηρίζουν είναι ότι αντί η ύλη να είναι ευσύνοπτη, σχετικά μικρή, έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές σε σχετικές γραμμές, ας πούμε, να την βγάλουν καλά και να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται, η ύλη αυξάνεται περίπου κατά 60%. Οπότε, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Δηλαδή, το κουμπί που θα τραβήξουμε φέτος είναι φοβερό και για μαθητές και για καθηγητές. Αυτό βέβαια με την ύλη έχει να κάνει ανάλογα με το μάθημα. Δηλαδή, σε κάποια μαθήματα είναι καλό να γίνει λίγο διεύρυνση της ύλης. Είναι καλό για τους μαθητές. Σε κάποια άλλα μαθήματα μπορεί να χρειάζεται, όπως λέει ο Χρήστος, να μην αυξηθεί η ύλη. Δηλαδή, δυστυχώς, αυτό που γίνεται πολλές φορές στην Ελλάδα, κάνουμε μια αλλαγή σε κάτι και πρέπει να το κάνουμε και στο δίπλα και στο παραδίπλα. Δηλαδή, πρέπει λίγο πιο συγκροτημένα, δηλαδή λίγο πιο να ψαχτούμε περισσότερο, ας πούμε, στο αυτό κάθε μάθημα. Αυτό που λέτε αφορά, εκτός αν ελπίζω τώρα να μην κάνω λάθος, αφορά όλες τις κατευθύνεις, υπάρχουν ακόμα οι τεχνολογικοί. Ναι, υπάρχουν, λέγονται προσανατολισμοί. Υπάρχουν οι 4 κατευθύνεις που υπάρχουν και τώρα, ακριβώς οι ίδιες. Απλά αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε στο καινούριο σύστημα, το οποίο αυτό είναι ένα αρνητικό, είναι ότι κάποιο παιδί μπορούσε με ένα μάθημα να πάρει ακόμα ένα μάθημα και να επιλέξει 2 κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει, γιατί είναι αυστηρά 4 μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση. Γι' αυτό είπε ο Χρήστος στην αρχή ότι είναι όπως τις δέσμες που δίναμε παλαιότερα εμείς. Που δίναμε 4 μαθήματα, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε πορεία. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Ένα παιδί της θεωρητικής αυτή τη στιγμή, αν πάρει μάθημα, ας πούμε, βιολογία γενικής, μπορεί να μπει σε κάποιο ΤΕΙ φυσικοθεραπείας, για παράδειγμα. Φέτος, που είναι η τελευταία εφαρμογή του παλιού συστήματος. Ναι. Από την επόμενη χρονιά όμως. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εφόσον θα είσαι σε θεωρητική κατεύθυνση, θα είσαι στην κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών. Έτσι. Δεν μπορείς να πας σε κάποιο άλλο. Αυτό είναι λίγο.
Ναι, αρνητικό. Είναι, μπορεί να θεωρηθεί ναι. πρόβλημα. Είδαμε ότι γκρινιάζουν οι μαθητές για την αυξημένη ύλη, γκρινιάζουν και οι καθηγητές. Οι γονείς γκρινιάζουν και μπορούμε να δώσουμε κάποια συμβουλή στους γονείς για να μην γκρινιάζουν ή να μην αγχώνονται και να μην αγχώνουν και τα παιδιά τους. Η συμβουλή είναι ότι κάθε καινούριο σύστημα έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Επίσης, αυτό που πρέπει να ξέρουν είναι ότι το σύστημα είναι επιεικές τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του, γιατί θέλουν να πετύχουν οι άνθρωποι. Θέλουν να πετύχουν, δηλαδή θέλουν να δώσουν ένα θετικό τόνο. Και έτσι, το σύστημα θέλει να πετύχει. Οι μαθητές και αυτοί, ας πούμε, θα δώσουν το μέγιστο, οπότε μια χαρά θα τα πάμε τελικά και ας γκρινιάζουμε. Απλά μας αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Όταν λέτε ποιητικές, εννοούμε ότι καμιά φορά στις αλλαγές πάνω, θυμάμαι και εγώ όταν έδινε μετά η αδερφή μου, ότι υπήρχαν πιο εύκολα θέματα για παράδειγμα. Κάπως έτσι. Ναι, και επίσης θα υπάρχει μια ποιητική και στη βαθμολογία. Ναι. Οπότε λίγο πολύ κινούμαστε στα ίδια επίπεδα. Και κάτι ακόμα που είναι αρκετά καινοτόμο, υπάρχουν πλέον τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Τι είναι αυτά τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης? Οι μαθητές τώρα της Β' Λυκείου μέχρι τις 30 Ιουνίου μπορούν να δηλώσουν μέχρι 10 σχολές. Οι οποίες είναι σχολές που θα το χαρακτήριζαν χαμηλής ζήτησης, ας πούμε, μπορούν να δηλώσουν μόνο μέχρι 10 σχολές. Η κάθε σχολή από αυτές έχει συγκεκριμένο αριθμό εισακταίων. Εάν λοιπόν δηλώνοντας πανελλαδικά οι μαθητές δεν υπερβούν τον αριθμό αυτών των εισακταίων στη συγκεκριμένη σχολή, τότε εισάγονται εκεί χωρίς εξετάσεις. Α. Ναι, δηλαδή ας πούμε αν έχουμε ένα. Θα το εξηγήσω. Υπάρχει ας πούμε, για παράδειγμα ένα τμήμα φοιτικής παραγωγής, για παράδειγμα, το οποίο δεν έχει πολύ υψηλή ζήτηση. Καλούνται λοιπόν οι μαθητές μέχρι τέλος Ιούνιου να δηλώσουν κάποια τμήματα που τους ενδιαφέρουν, τα οποία είναι χαμηλή ζήτηση. Εάν λοιπόν το συγκεκριμένο τμήμα σε συγκεκριμένη πόλη έχει 50 κοινές θέσεις και το δηλώσουν πανελλαδικά 30 άτομα, τότε αυτά τα 30 άτομα μπορούν να περάσουν, να εισαχθούν απευθείας στη σχολή χωρίς να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Γιατί δηλώνουν πιο πριν? Αυτό είναι τώρα είναι καινούριο. Θα μπορούν να δηλώσουν συγκεκριμένες σχολές τώρα. Συγκεκριμένες. Τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει εδώ? Υπάρχουν όντως παιδιά τα οποία δεν έχουν τόσο υψηλές επιδόσεις, ας πούμε, και δεν μπορούν να φτάσουν τόσο υψηλούς βαθμούς και έχουν χαμηλές προσδοκίες όσον αφορά τις βαθμολογίες τους. Έτσι μπορεί να τους ενδιαφέρει μια σχολή χαμηλής βάσης. Οπότε μπορεί να έρθει ένα παιδί το καλοκαίρι να πει ότι εγώ με ενδιαφέρει αυτό και θα δηλώσω αυτή και αυτή τη σχολή. Έτσι, θα έρθει λοιπόν, θα περάσει τον πρώτο τετράμινο και θα του πούνε: έχεις περάσει σε αυτή τη σχολή που δήλωσες. Θέλεις να πας εκεί ή θέλεις να δώσεις πανελλήνιες? Γίνεται αυτό το ερώτημα. Και αν πει ότι, OK, θέλω να περάσω εκεί, χρειάζεται απλά το απολυτήριο του λυκείου και μετά έχει μπει σε σχολή που θέλει. Εξωτερικό γίνα, μάλιστα. Ναι, αυτό είναι το καταφέραμε. Ναι, είναι καλό αυτό. Θα πω τώρα να σχολιάσω κάτι που θα πρέπει να το προσέξουν τα παιδιά που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Καλό θα ήταν μαθητές, ας πούμε, που έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες. Να μην μπούμε στην ελληνική νοοτροπία. Πήγαινε και εσύ μόνο να δηλώσει και σε μια σχολή τώρα το καλοκαίρι. Πήγαινε και εσύ, γιατί θα δηλώσουν πολλοί πλέον. Οι σχολές αυτές θα υπερβεί ο αριθμός. Θα κορεστεί ο αριθμός των εισαχτών που μπορούν να διαλέξουν. Και έτσι θα μείνουν απ' έξω, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα ισχύσει το σύστημα αυτό. Το οποίο είναι καλό. Οπότε, έτσι. Αν δηλώσει κάποιος μαθητής, δεν μπορεί μετά να δώσει και έκσταση μόνο. Όχι. Δηλώνει τώρα. Ναι. Εάν ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν δηλώσει δεν υπερφούν τον αριθμό των εισαχτέων της συγκεκριμένης σχολής, τότε η σχολή σου λέει ότι εγώ έχω 40 δηλώσεις, έχω 50 κενές θέσεις. Οπότε αυτές τις 40 μπορούμε να τις καλύψουμε με τις δηλώσεις των μαθητών. Έρχονται λοιπόν και σου λένε το Φλεβάρι πλέον ότι εσύ, Τζένι, έχεις περάσει, ας πούμε, ναι, στην τάδε σχολή. Θέλεις να πας, θα δώσεις τελικά πανελλήνιες. Και λέει, Τζένι, όχι, θέλω να πάω. Δεν μπορείς όμως να αλλάξεις. Είναι οριστικοποιείται πλέον η απόφασή σου και με το απολυτήριο λυκείου πας στη σχολή που έχεις επιλέξει. Αυτό λέμε τώρα λοιπόν ότι ας μην πάνε τα παιδιά τα οποία έχουμε ένα παιδί, ένα μαθητή που έχει πολλές δυνατότητες, να γράψει ένα πολύ καλό βαθμό. Δεν χρειάζεται να πάει για να δηλώσει μια σχολή που δεν τον ενδιαφέρει στην τελική. Ας τη δηλώσουν παιδιά που τους ενδιαφέρουν. Εσείς, σαν καθηγητές, έχετε ζήσει από κοντά αρκετές μεθόδους πανελληνίων. Και έχουμε δώσει. Έχουμε κάτι παρόμοιο. Σύστημα. Συμφωνείτε με αυτό το σύστημα? Τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να έχει κάποιο σύστημα πανελληνίων, έτσι ώστε να παράγει ένα πολίτη ο οποίος θα είναι. Θα είναι ιδανικό του. Ιδανικό, ναι. Για την παιδεία του. Αυτό είναι καλό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα συστήματα τα οποία έχουμε δει. Είναι καλό, δηλαδή μια καλή εξέλιξή του. Δυστυχώς ακόμα και αυτό το σύστημα, αντί να ανοίξει ένα καινοτόμο δρόμο, δηλαδή να φτάσουμε κάπου, αυτό που κάνει είναι εξακολουθεί να χαϊδεύει τον παπά και τη μαμά και τις προκαταλήψεις τους. Δηλαδή, το παιδί μου να γίνει γιατρός και δικηγόρος, σε παρακαλώ, καλέ μου Υπουργέ Παιδείας, άνοιξε σχολές ψυχολογίας, θέλω πάρα πολύ να περάσω ψυχολόγος. 30 εκατομμύρια ψυχολόγοι στη χώρα μας, θα ψυχολογούμε και τις πέτρες. Δυστυχώς, δεν θα πρέπει να είναι έτσι το σύστημα παιδείας.
πρέπει να σκεφτούμε λίγο πρώτον τι πολίτη θέλουμε να δημιουργήσουμε και δεύτερον τι χώρα θέλουμε να έχουμε. Mm. Δηλαδή, και οι Πανελληνίες είναι η είσοδος και το σχολείο είναι το φυτώριο των νέων παιδιών. Γιατί απαξιώνεται η παραγωγή μας? Έχουμε χρυσή ελληνική γη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει εκπληκτική παραγωγή. Για ποιο λόγο να μην έχουμε εξειδικευμένους γεωπόνους? Ξέρετε ότι στο φεγγάρι θα κάνουμε βάση και ότι στη βάση του φεγγαριού, δηλαδή στη Σελήνη, ας πούμε, στη βάση, θα στείλουν θερμοκήπη από την Ολλανδία. Το έχουν φτιάξει οι Ολλανδοί ειδικοί, που το στρέμμα στην Ολλανδία ουσιαστικά αποδίδει 23.000 ευρώ. Στην Ολλανδία, στην Ολλανδία. Και εδώ το λάδι μας το πουλήσανε 0,0 πόσο. Το καταλαβαίνω, αλλά γιατί δεν έχουμε μαθητές οι οποίοι τα έχουν τα μυαλά μας, οι καλύτεροι μαθητές, να ασχοληθούν με την ελληνική παραγωγή, δηλαδή με την αγροτιά μας, με τον τουρισμό μας, με την ναυτιλία μας, δηλαδή με όλα αυτά τα πράγματα που μας κάνουν υπερήφανους. Και ουσιαστικά τι κάνουμε? Η μαμά πληρώνει ώστε το παιδί να βγει στο εξωτερικό. Yeah. Φανταστείτε μία κοινωνία όπου οι μαθητές, αργότερα ως επαγγελματίες, να γυρίζουν, να πηγαίνουν να γεμίζουν πάλι τα χωριά. Να γυρίζουν οι άνθρωποι και να ασχολούνται επαγγελματικά με τη γη. Να έχουμε πολιτιστικές δραστηριότητες. Το έχουμε δει και αυτό και έχει γίνει. Να γίνει αυτό θεσμοθετημένο όμως, να μην γίνεται από σπασμωδικές ενέργειες, μου καταλαβαίνετε. Yeah. Ταυτόχρονα, άνθρωποι να ανοίγονται και να υπάρχουν πανεπιστήμια και να ασχολούνται οι μαθητές είτε από το δημοτικό με εικαστικά. Και να το σκέφτονται ως επάγγελμα. Δηλαδή, να είσαι ζωγράφος, να θες να είσαι. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι γεμάτη μνημεία και δεν ξέρει ένας άνθρωπος στην ιστορία μας. Ένας Έλληνας δεν ξέρει. Μιλάς σε μία που έχει ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι και είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Ρωτάω τους μαθητές μου στη Γάμα Λυκείου στην ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης, είναι ο Παρθενώνας. Και δεν ξέρουν να μου πούνε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι να περάσουν. Ναι, να διαβάσουν 200 σελίδες ιστορία που δεν ξέρουν, ας πούμε, 5 βασικά πράγματα. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση και να δημιουργεί καταρτισμένους πολίτες σε μια χώρα που είναι περήφανη για τον εαυτό της. Και όχι να παράγει από φέτος για να το στείλει στο εξωτερικό. Ουσιαστικά, ναι. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό που λέει ο Χρήστος είναι η αλλαγή που γίνεται στην Α και στη Β Λυκείου μετά από 2 χρόνια, δεν έχει την επόμενη χρονιά, τη μέσα επόμενη χρονιά, στην οποία έχουμε Α και Β Λυκείου. Όλοι οι μαθητές θα κάνουν τα ίδια μαθήματα, όχι την αρχή, θα κάνουν όλοι 35 ώρες την εβδομάδα, δεν θα υπάρχουν κατευθύνσεις, οπότε όλοι οι μαθητές θα κάνουν το ίδιο, Α και Β Λυκείου. Εδώ τι συζητάγαμε, ας πούμε, το μεσημέρι και λέγαμε με τον Χρήστο, ότι πρέπει να γίνουν λίγο πιο ευέλικτα τα πράγματα. Δηλαδή, τι εννοώ ευέλικτα? Να έχεις ένα σχολείο στο οποίο ο μαθητής να έχει και κενό μία ώρα, δεν είναι κακό. Να μπορεί να επιλέξει κάποια μαθήματα, όπως λέει τώρα ο Χρήστος, είμαι καλός στα εικαστικά. Να μπορώ να κάνω 4 ώρες εικαστικά, μου αρέσουν. Είμαι αθλητής, να μπορώ να κάνω 4 ώρες γυμναστική. Δεν είναι κακό να υπάρχουν τα μαθήματα που θα δώσουν τις γενικές γνώσεις, αλλά να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και στα πανεπιστήμια μας. Να είναι λίγο πιο ευέλικτα τα τμήματα. Δηλαδή να μπορεί να πάει ένας μαθητής από το δεύτερο έτος σε κάποιο άλλο τμήμα, ας πούμε. Κάτι τέτοιο γίνεται στο εξωτερικό? Αυτά είναι τα δεδομένα του εξωτερικού ή όχι? Γιατί δεν είμαι και πολύ ενημερωμένη. Κάθε χώρα ακολουθεί ένα δικό της σύστημα, αλλά το θέμα είναι να έχεις αυτοπεποίθηση, να πιστεύεις στον εαυτό σου και να ακολουθείς ένα σύστημα το οποίο ταιριάζει στους μαθητές σου. Κάθε μαθητής είναι διαφορετικός. Γιατί να ακολουθήσουμε εμείς το σύστημα της Φιλανδίας, που είμαστε Έλληνες? Δηλαδή, γιατί να μην δοκιμάσουμε, να σας εξηγήσω ένα πράγμα. Διαβάζω αυτή την περίοδο για την Ιαπωνέζικη εκπαίδευση. Έχουμε τεράστιες διαφορές με τους Ιαπωνέζους, αλλά ένα σύστημα που έχουν καλό, ότι αποβάλλουν τον ατομισμό. Με ποιο τρόπο? Δεν παίρνεις βαθμολογία ως άτομο, παίρνεις βαθμολογία ως ομάδα. Διαβάζεις μαζί, εξετάζεσαι μαζί και ας πούμε... Ναι, παίρνεις, δηλαδή στα πρώτα χρόνια, πριν εξελιχθείς, στα πρώτα χρόνια, στο δημοτικό. Στο δημοτικό. Υπάρχει μια μονάδα που λέγεται HAN, έτσι την ονομάζουν, και είναι 4-5 μαθητές, οι οποίοι δουλεύουν μαζί, αξιολογούνται όλοι μαζί, αν πάνε καλά επιβραβεύονται όλοι μαζί, όλοι μαζί. Και έτσι ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του ρόλο. Τι εννοώ το δικό του ρόλο? Άλλος να είναι καλός στα μαθηματικά, να αισθάνεται περηφάνεια. Άλλος να μην είναι, δηλαδή να μην είναι καλός σε κάποιο άλλο μάθημα, να θέλει βοήθεια. Και έτσι να μάθουν να συνεργάζονται. Και με αυτόν τον τρόπο, έχετε να ρωτηθεί ποτέ γιατί δεν έχουμε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις συνεργατικές? Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις είναι οικογενειακές. Δηλαδή δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Το σχολείο δεν θα έπρεπε να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Από την πρώτη δημοτικού θα έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί αλλιώς δεν μπορεί το παιδί να συνεργαστεί αργότερα με τα υπόλοιπα. Έτσι. Και άρα, και στη δουλειά του δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον διπλανό του, διότι ας πούμε μπορεί να είναι δύο διαφορετικοί πράγματα. Γιατί ανταγωνίζονται με την πρώτη δημοτικού που δεν μπορούν να συνεργαστούν. Αυτό είναι το σύστημα. Δεν το έχουν κάνει στο σχολείο ποτέ αυτό. Γιατί δουλεύει ο καθένας μόνος του. Οπότε είναι και θέμα παιδείας. Κυρίως θέμα παιδείας. Υπάρχουν. Τελευταία ερώτηση. Δεν έχω πολύ χρόνο. Όχι, εντάξει, δεν θα κάνω αυτή την ερώτηση. Θα κάνω μια άλλη ερώτηση, νομίζω είναι σημαντική.
συμβουλές στους μαθητές αυτή τη φορά. Για λιγότερο άγχος, για να μην. Οι πανελλήνες, σαν πανελλήνες, είναι μια αγχωτική διαδικασία. Εγώ δηλαδή θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάστε κι εσείς, έτρεμαν τα χέρια μου, ύδρωνα, είχα. Υπάρχουν ψυχοσωματικά. Ψυχοσωματικά. Τα πάντα όλα είναι στις πανελλήνες. Αλλά. Χάρη. Αποτελεί το τέλειο παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Το τέλειο, τέλειο. Ωραία. Ένα μαθητή, ο οποίο είναι πάρα πολύ αξιόλογο, έχει φοβερό μυαλό και έχει φοβερές δυνατότητες, περνάει σε μια σχολή. Δεν είναι σίγουρο ότι σε αυτή τη σχολή αυτή η σχολή θα τον ενδιαφέρει αργότερα. Γιατί με αυτή τη σχολή θα ακολουθήσει. Έχει τόσα ταλέντα. Να μην φοβηθούν. Τώρα ανοίγει ο δρόμος να περάσουν στη σχολή και να δοκιμάσουν. Που μπορούν να δοκιμάσουν και να ακολουθήσουν αυτό που θέλουν. Ανοίγεται ένας τεράστιος κόσμος, ένας γαλαξίας επιλογών. Τους περιμένει ένας τεράστιος κόσμος να πάνε να ασχοληθούν, να έχουν αυτοπεποίθηση, να ξέρουν ότι οι γονείς τους τους στηρίζουν. Όλο το σύστημα τους στηρίζει. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που θα σε στηρίξουν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκε. Να μην φοβηθούν τίποτα. Όλα είναι μπροστά τους. Κύριε Κανέλα, εγώ καταλαβαίνω γιατί μου είπε τόσο καλά λόγια η Ευγενία για εσά. Γιατί είναι σαν να είμαστε μια παρέα έξω για καφέ. Και αυτό, μα έτσι πρέπει να είναι. Με τότε πηγαίνουμε και για καφέ.